ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Όπως βλέπετε σήμερα για τον τίτλο, θα μιλήσουμε για τα track number και για τους τρόπους αποστολής. Πάρα πολλά μηνύματα, γενικότερα κάνω βιντεάκια πώς να αγοράσεις τα πραγματάκια σου από Scrooge και από όλα αυτά. Σχολιάζουν από κάτω διάφοροι, ο καθένας με τα δικά του πιστεύω, ότι αγόρασα από την Κίνα και μου άργησε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, δέκα μήνες και έτσι και αργούνε και κάνουν. Σε αυτό το βίντεο, όμορφα και ωραία, θα σας δείξω πώς παραγγέλνουμε, τα απλά, τα βασικά, να δούμε μαζί τα track number πώς είναι και να δείτε σε πραγματική, με αποδείξεις, με πραγματικά έτσι δέματα, τα δικά μου δέματα, ότι όντως κάνουν τον καιρό που σας λέω, π.χ. από το Banggood, ότι το priority direct mail που παίρνουν τα κινητά μου κάνει 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 μέρες το πολύ να μου έρθει ένα κινητό από την Κίνα στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο σήμερα. Π.χ. έχουμε εδώ πέρα τα ακουστικά και αυτά της Xiaomi που τα έχω πάρει και εγώ από το Gearbest. Πάμε εδώ πέρα κάτω που λέει στους τρόπους αποστολής. Λέει 0, unregistered λέει 0,51, register λέει 3,19 και priority line 3,84. Το θέμα είναι, όπως ξέρουμε, στην Ελλάδα πάνω από 22 ευρώ έχουν το δικαίωμα να σου επιβάλλουν το ΦΠΑ και τα τέλη ΕΛΤΑ, να το πω έτσι. Δηλαδή 15 ευρώ είναι μέχρι 150 ευρώ μου φαίνεται να πληρώσεις το πρόστιμο μάλλον για τα ΕΛΤΑ και το ΦΠΑ στην τιμή που κάνει το συγκεκριμένο προϊόν. Εδώ πέρα τώρα μπήκαμε μέσα που κάνουμε την παραγγελία μας και βλέπουμε τις διαφορές που υπάρχει. Το Unregister έχουμε εδώ, που έχει το Belgium Post, το Netherlands Post, το Register μετά έχει το e-packet, εδώ λέει, είναι καινούργια μέθοδος, δεν την ξέρω, και το Belgium το Register. Εγώ προσωπικά θα το παράγγειλα με το Belgium Register, με το ήθελα με Register. Με Unregister πάλι έχουμε το θέμα ότι μπορεί να μας αργήσει να μας κάνει. Στις περισσότερες, εγώ προσωπικά δεν είχα πρόβλημα ότι δεν μου ήρθε κάτι. Λίγες φορές μου έτυχε να μην έρθει. Αλλά όταν παραγγέλνουμε κάτι έτσι γύρω στο 20 ευρώ, βάζεις το register για να είσαι καλυμμένος. Το θέμα είναι όταν παραγγέλνουμε με PayPal, βγάζουμε εδώ το shipping guarantee. Δεν χρειάζεται, και άμα έχεις πρόβλημα, δεν σου έρθει και σου αργήσει, όταν λέμε να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω, πρέπει να περάσουν 60 μέρες από τη στιγμή που το έστειλε το κατάστημα. Μετά τις 60 μέρες έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις πίσω τα λεφτά σου, άμα δεν το έχεις παραλάβει. Από τη στιγμή που το κάνεις με το PayPal την αγορά σου, το Shipping Guarantee, Shipping Insurance, όπως το λέει το κάθε site, δεν χρειάζεται να το βάλεις επάνω, γιατί μέσω του PayPal θα τα πάρεις πίσω τα λεφτά σου, κάνεις dispute στο PayPal που θα το κάνουμε σε επόμενη έτσι, εβδομάδα. Εδώ πέρα κάτω στο promotion code βάζεις τους κωδικούς σου, βάζεις το κωδικό για την έκπτωσή σου και πατάς την αποστολή της παραγγελίας σου. Τόσο απλά. Πάμε τώρα, π.χ. σε αυτό εδώ το λαμπάκι που σας το είχα δείξει, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το είχα πάρει εγώ π.χ. με Unregister. Με Unregister σου δίνουν αυτό εδώ το track number, το οποίο είναι πάρα πολύ υποτυπώδες. Με αυτό το track number μπαίνουμε στο onetracking.net που είναι, συνεργάζεται το Gearbest και μας δείχνει πάρα πολύ απλά πραγματάκια, ότι 30 πρώτου έγινε η παραγγελία και 8 Δευτέρου ότι πέρασε από το Τελωνείο, τέλος πάντων. Δεν μας λέει πάρα πολλά. Λέει ότι το δέμα έφτασε στο αεροδρόμιο και όλα αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ τυπικό, ότι μας δείχνει ότι έφυγε από την χώρα προορισμού. Είναι unregistered, οπότε δεν μπορούν να αποδείξουν αυτοί στο Gearbest ότι το παρέλαβες εσύ, γιατί φτάνει μέχρι ένα σημείο το track number, αλλά έχεις μια υποτυπώδη εικόνα το που είναι το δέμα σου και πότε θα φύγει. Με το ίδιο το track number, π.χ. βλέπουμε, όταν είχα παραγγείλει εδώ πέρα το TV Box της Xiaomi, το είχα παραγγείλει με priority line από το Gearbest, το οποίο ήταν με το γερμανικό, το ταχυδρομείο. Έχει εδώ το track number και όταν το έβαλα εδώ πέρα στο one tracking number, ξεκινάει από τις 15-11 ότι λέει ότι έγινε η παραγγελία, ότι δημιουργήθηκε. Άμα το βάλεις το ίδιο το track number στο 17track.net, εκεί θα στο δείχνει το track number από τη στιγμή που λέει pre-advice, όταν είναι να φτάσει στη Γερμανία π.χ. Αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή με το ένα track number, one track number από το Gearbest, μας δείχνει από την αρχή της παραγγελίας το δεματάκι εδώ πέρα, το δεματάκι όλη την πορεία. Οπότε αυτή είναι η διαφορά, γιατί κάποιος φίλος, θυμάμαι, έχει καιρό με ρώτησε, π.χ. δεν μου το βγάζει το track number ότι ακόμα δεν ενεργοποιήθηκε. Άμα παραγγείλεις κάτι με track number κανονικά από το Gearbest και βλέπεις ότι
όχι σου αργεί, μέχρι να σου φτάσει στο σημείο να το πάρει π.χ. το βελγικό του ταχυδρομείο, το γερμανικό, το ολλανδικό, μπες στο onetracking.net, από εκεί ξεκινάει όλη η διαδικασία, το που είναι το δεματάκι σου. Πάμε τώρα, φτάνει με το GearBest, πάμε τώρα στο Banggood, που είναι οι πιο πολλές μου έτσι αγορές. Θες π.χ. να πάρεις το Xiaomi, το Redmi, το 7, που το έδειξαμε και εμείς τις προάλλες, θες να το αγοράσεις. Είσαι εδώ πέρα. Έχεις βάλει κανονικά όλα τα στοιχεία σου, έχεις βάλει όλα τα πραγματάκια σου και είσαι έτοιμος να το αγοράσεις. Προσέχουμε. Εδώ λέει processing time 8 business days. Σημαίνει ότι σε 8 μέρες θα το έχουν και καλά διαθέσιμο. Το οποίο παίζει πάντα. Δεν το έχουν stock στο κατάστημα. Να δούμε εδώ το μπλε άμα το έχουν. Ούτε το μπλε το έχουν. Οπότε, αν θες να το παραγγείλεις, δεν σε φταίει π.χ. το μαγαζί. Εσύ πάτησε εδώ, του κάρ, το παράγγειλες και μετά λες, γιατί δεν μου το στέλνουν. Πρόσεξες, εδώ λένε 8 μέρες. 8 μέρες μπορεί να είναι και 7, μπορεί να είναι και 10. Παίζει. Σχετικά πάντα είναι ακριβείς τις μέρες τους, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που δεν είναι και τόσο. Εδώ πέρα λέει shipping time 6 με 14 business day. Σημαίνει ότι οι 6 με τις 14 μέρες είναι από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί το track number. Θα πούμε και στην πορεία. Και εδώ λέει το Priority Direct Mail που παίρνουμε όλα τα δεματάκια μας όταν είναι κινητό κάτι και πάνω από 20 ευρώ από τον Banggood, το παίρνουμε Priority Direct Mail. Πάμε εδώ τώρα στο δεύτερο βήμα που πατάς να κάνεις την παραγγελία σου. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζεις τα κουπονάκια που δίνω και εγώ, που βρίσκεις και στο ίντερνετ, βάζεις το κουπονάκι εδώ για να πάρεις την έκπτωσή σου. Και στο επόμενο σημείο είναι εδώ που είναι η παραγγελία σου, να βάλεις τον τρόπο αποστολής και όλα αυτά. Shipping method, βάζεις Priority Direct Mail, 1.27 λέει εδώ, μια χαρά. Και όπως είπαμε εδώ, Add Shipping Insurance, δεν το βάζεις, δεν το θέλουμε. Γιατί θα το πάρουμε με PayPal. Οπότε, είσαι καλυμμένος και δεν θα έχεις κανένα θέμα με άμα σου αργήσει, άμα σε κάνει, με την εγγύηση και με όλα αυτά. Έχεις το PayPal να είναι δίπλα σου για 6 μήνες από τη στιγμή της αγοράς, για 6 μήνες, ό,τι και αν πάθει το κινητό σου, μπορείς να απευθυνθείς στο PayPal. Τα κινητά μας και από τον GearBest και τον Banggood έχουν ένα χρόνο εγγύηση άμα πάθουν κάτι που δεν φταίσαι, εσύ. Πάμε να δούμε εδώ και ένα track number άλλο. Πάμε τώρα να δούμε π.χ. τα track number, το κινητό αυτό που είχα αγοράσει εγώ. Να ξέρετε, όταν παίρνετε ένα κινητό από το Banggood, το παραγγείλεις π.χ. σήμερα είναι Κυριακή και στο στείλει την Τρίτη. Από την Τρίτη να υπολογίζει ότι θέλει 3, 4, 5 μέρες, ανάλογα 3 με 5 μέρες είναι, να στο βγάλει στο track number εδώ το The item is pre-advised. Σημαίνει ότι το περιμένουν στην Ολλανδία. Να το περιμένεις αυτό, δηλαδή μην κάθεσαι σκάς, πατάς το track number και λες δεν με ενεργοποιήθηκε ακόμα. Θέλει 3, 4, 5 μέρες μέχρι να συνεργοποιηθεί το track number. Και βλέπεις εδώ 25 Δευτέρου ενεργοποιήθηκε το track number. Και πότε το παρέλαβα εγώ? Το παρέλαβα εγώ, π.χ. ήταν 6 Τρίτου ήταν στη Θέρμη, 8 Τρίτου το παρέλαβαν. Οπότε βλέπετε λίγο και πόσο χρόνο κάνει το δεματάκι μας για να έρθει. Είναι 25, ο μήνας αυτός είχε πόσες μέρες? Είχε 3, και 3, 11 μέρες, τίποτα. Που μπορούσαμε να το παραλάβουμε και πιο νωρίς, δηλαδή και στις 9 και στις 10 μέρες. Εγώ τι κάνω? Όταν το δεματάκι μου στο κινητό μου έχω την εφαρμογή, από το 17 track, με αυτό τα βλέπω. Αν το δεματάκι μου το περιμένω να έρθει, μπαίνω εδώ στο eltacourier.gr και μας τα λέει όμορφα, ωραία εδώ πέρα όλα. Παραλαβή λέει από τον πελάτη, 26, και εγώ το παρέλαβα 8. Οπότε εγώ όταν το βλέπω το δεματάκι ότι φτάνει στην Ελλάδα, και είναι στην Ελλάδα δηλαδή στο αεροδρόμιο και σε όλα αυτά, μπαίνω από το eltacourier.gr, από εκεί μέσα βλέπω όλη το που είναι το δεματάκι μου και πότε θα το παραλάβω. Πάμε να δούμε ακόμα ένα track number. Εδώ, το τελευταίο το κινητό που είχα παραγγείλει, 29 Τρίτου pre-advise, 10 Τετάρτου το παρέλαβα, πάλι στις 13-14 μέρες. Οι αποδείξεις είναι μπροστά σας, δεν χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά. Βλέπετε ότι στις 10, 12, 13, 14 μέρες, ανάλογα αν έχει καμιά αργία και όλα αυτά, το δεματάκι σου το έχεις με το Priority Direct Mail. Οπότε δεν, αυτό που λέει σκάει ο άλλος και θα μου έρθει και δεν θα μου έρθει και έτσι και αλλιώς, για μένα είναι χαζομάρες. Με αποδείξεις βλέπετε τι γίνεται. Πάμε τώρα στο AliExpress. Στο AliExpress αγοράζω εγώ όλα τα χαζά μου, τα μικρά μου, τα πραγματάκια τα οποία δεν με νοιάζει. Έχω δείξει και 2-3 πραγματάκια πιο ακριβά, όπως το τρυποδάκι που πήρα, το οποίο το στέλνουν στην Ελλάδα, το Zomei, το Q555, το στέλνουν στην Ελλάδα, οπότε δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Το στέλνουν από την Ευρωπαϊκή Αποθήκη. Οπότε είσαι κομπλέ. Τώρα μου λέτε για τρόπους αποστολής από το AliExpress. Π.χ. πήρα αυτά τα ακουστικά, τα είχε σε έκπτωση, τα είχα πάρει, τα είχα ξαναπάρει δεύτερη φορά. Πάμε εδώ που λέει free shipping του Cyprus, λέει. Δεν μας νοιάζει.
Βλέπετε εδώ, free shipping, not available. Okay, δεν πληρώνεις track number, αλλά δεν θα έχεις track number. Άμα θέλεις εσύ track number, π.χ. είναι το Singapore Post εδώ, πρέπει να δώσεις 2,5 ευρώ για να έχεις το track number. Εγώ προσωπικά σε κάτι που κάνει 3 ευρώ, 5 ευρώ, 4 ευρώ, 6 ευρώ, από τη στιγμή που δεν είναι δωρεάν το track number, για να βλέπω την αποστολή μου, δεν το αγοράζω, γιατί δηλαδή κάτι που κάνει 3 ευρώ, μα δώσω εγώ άλλα 2,5, σαν να το πήρα 2 φορές είναι. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω. Πάμε να δούμε εδώ και κάτι ακόμα που είναι ωραία αυτά εδώ για το καφέ σου. Τα έχω πάρει και εγώ. Πάλι το ίδιο. Εδώ π.χ. λέει free shipping και μετά π.χ. να βάλεις το China Poster Mail 3 ευρώ. Δεν αξίζει. Γενικά, συμβουλή. Αγοράζουμε από την Κίνα. Ό,τι είναι κάτω από 20 ευρώ, βάλε όποιο τρόπο αποστολής θέλεις, εκτός από DHL και όλα αυτά EMS, θα έχεις επιπλέον κόστος. Ό,τι είναι πάνω από 22, από Gearbest, επιλέγουμε Belgium Register. Θα έρθει και δεν θα έχουμε πρόβλημα, το ίδιο ισχύει και εδώ για την Κύπρο. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα ότι παράγγειλα από το Gearbest με Belgium Register. Δεν είναι 100% σίγουρο, δεν είναι guarantee, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Απλά κατά 99,999% δεν θα περάσει τελωνίο. Γιατί φαίνεται μέσα στο track number, όπως το είδα και εγώ, ότι ξεκινάει το δέμα μας από το Βέλγιο. Αυτό τους νοιάζει στα ταχυδρομεία να δουν, ότι το δέμα μας ξεκινάει από το Βέλγιο. Όπως εδώ πέρα και με το Priority Direct Mail βλέπετε ότι το δέμα μας ξεκινάει από την Ολλανδία, προέλευση Ολλανδία, αυτή είναι η διαφορά. Οπότε δεν θα έχεις κανένα θέμα με το τελωνίο. Για πάνω από 22 ευρώ, όπως είπαμε, από το Banggood Priority Direct Mail και το Gearbest Priority Line. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα από το AliExpress, όπως σας είπα εγώ τα μικρά μου, τα φτηνά μου, τα παραγγέλνω με τον απλό τρόπο όπως μου το δίνει το δωρεάν. Δεν παίρνω κάτι ακριβό και δεν παίρνω ποτέ με DHL και με όλα αυτά θα έχεις πρόβλημα με το τελωνίο και με όλα αυτά. Οπότε πρέπει λίγο να είστε προσεκτικοί. Βλέπετε είναι πάρα πολύ απλό να κάνεις μια παραγγελία για να σου έρθει στο χρόνο που θέλεις. Τώρα εσύ άμα σκάς, άμα και θα έρθει και δεν θα έρθει και αγχώνεσαι και κάνεις, δεν είναι για σένα οι αγορές από την Κίνα. Πάνε πάρα από το Scrooge, πάνε πάρα από όπου θέλεις. Δεν είναι να αγοράζεις από την Κίνα. Δεν χρειάζεται άγχος. Πλέον εγώ δεν κάθομαι να τα κοιτάω κάθε μέρα. Βλέπω τα track number, μια στο τόσο. Ξέρω ότι τότε περίπου θα μου έρθει το δεματάκι και δεν έχω κανένα άγχος. Από κάτω, ό,τι ερωτήσεις θέλετε, με χαρά μου θα σας απαντήσω. Π.χ. τις προάλλες ένας φίλος με έβαλε ένα μήνυμα. Το δέμα του άργησε 3 μέρες και με λέει να πάρω refund. Είπαμε refund στις 60 μέρες από τη στιγμή που το έχεις κάνει με PayPal. Να είμαστε εξηγημένοι. Από κάτω θα σας βάλω έτσι κουπονάκια για κάποια έτσι Xiaomi κινητά από τον Banggood που τα έχει σε καλές τιμές. Όπως σας είπα, ό,τι θέλετε με ρωτάτε και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!